Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μεταγραφικό μπαμ για το τέλος κρατούσε ο Ατζούν, ο οποίος συμφώνησε και βάζει στο reality και το υπόλοιπο διάστημα τον Τριαντάφυλλο. Ο πιο πολύ συζητημένος παίκτης του περσινού Survivor που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό και ο Τούρκος τον παρακαλούσε φέτος ώστε να μπει και στον τωρινό κύκλο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραγουδίστης ήταν κάθετος πως δεν ήθελε να επιστρέψει στο reality επιβίωσης, όμως μόλις έπεσαν τα φράγκα το σκέφτηκε διαφορετικά. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Ατζούν του έταξε 15.000 την εβδομάδα και έκανε τον Τριαντάφυλλο να βάλει απευθείας την υπογραφή του στο υπέρογκο αυτό συμβόλαιο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως αν μείνει μέχρι το τέλος το reality ο Ντάφι θα βγάλει περίπου όσα πήρε και πέρσι, δηλαδή γύρω στις 100.000 ευρώ. Βέβαια αυτό που μας κάνει περισσότερο εντύπωση είναι πως ο Ατζούν θα βάλει τον Τριαντάφυλλο στην ομάδα των μαχητών και όχι στην αγαπημένη του κόκκινη, κάτι που δεν άρεσε και τόσο στον Ντάφι, όμως μπροστά στο χρήμα δεν μπορούσε να φέρει και πολλές αντιρρήσεις. Μάλιστα αναμένεται να δούμε τον Τριαντάφυλλο άμεσα στο Survivor αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο τραγουδίστης είναι ήδη στον Άγιο Δομήνικο. Ταυτόχρονα όμως είναι και Πρωταπριλιά και ναι φίλοι μου, καλό σας μήνα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.